να δει. Δεν ξέρω τώρα. Χριστιανά, μου πες ότι είσαι με τον άντρα σου εσύ. Για και κάνατε μια ζωντανή εκπομπή. Ναι. Και ήσασταν. Έχει και το κοινό σου, το αντρικό. Το έχει, θα το έχει. Εννοείται. Και σου στέλνει τώρα ένα θαυμαστή ένα γράμμα. Και σου λέει, κάνει ερωτική εξομολόγηση. Τι γίνεται. Το ερώτημα θα έπρεπε να χαιρότανε. Ζήλεψε ο Λιάγκας. Ζήλεψε ο Λιάγκας. Δεν θα έπρεπε να χαιρόταν, Γιώργο. Πες εσύ που είσαι Λιάγκας. Πρέπει να χαρεί. Πρέπει να χαρεί που η γυναίκα του μετράει. Μετράει. Την έχει μόνο εκείνος. Συμφωνείς. Θα τον έβρισκα παράλογο να ζηλέψει. Βέβαια ανάλογα το τι είχε το περιεχόμενο του γράμματος μέσα. Και το πόσο σόκινγκ ήταν. Τι περιγραφές έλεγε μέσα το γράμμα. Σας ξεφεύγει η ουσία της υπόθεσης. Ποια είναι. Εν έτη 2012. Ποιος διάολος στέλνει γράμμα. Έχεις δίκιο. Μπορεί να το πει ο Αρναούτο. Έχουμε ψηφιακή τεχνολογία. Γράμμα. Θα σου πω κάτι. Εγώ γελάω πάρα πολύ. Είναι ρομαντικός άνθρωπος. Σε παρακαλώ. Είναι ρομαντικός. Έλα, δεν είναι όλα. Το έχει στείλει από τη δεκαετία του 50. Έχετε δει στα ξενοδοχεία που έχει επιστολόχαρτα. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα κάνει κάποιος θα πει μέσα θα πει αγαπημένη μου, μόλις έφτασα. Είμαστε με τα καλά μας. Έχουμε iPad, έχουμε. Γιώργο μου, μάλλον δεν έχει ένα εξωσιωτάρι. Θα σου πω κάτι. Σοβαρά. Πες μου το σημείο. Πολύ ωραίο. Σου στέλνουν γράμματα ακόμα. Ναι, παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Κάτι περιστέλια που σκάνε μύτη απ' έξω και κουβά. Λοιπόν, για να μου έχει δώσει φίλη μου να διαβάσω επιστολόχαρτο που έχει, της έχει γράψει φίλος της. Πότε έγινε αυτό όμως, πρόσφατα. Το έγινε πρόσφατα, αλλά το επιστολόχαρτο ήταν από το... ένα ξενοδοχείο στη Ζιμπάμπουε. Δεν ξέρω που ήταν. Άλλο. Τα βούτυξε. Μου έλεγε κιόλας. Κοίτα να δεις που ήθελε να μου δείξει ότι έχει πάει και σε αυτό το ξενοδοχείο. Α, το γύφτο. Και πού ξέρεις ότι τα τύπωσε ο ίδιος και έβαλε το λογότυπο της Ζιμπάμπουε. Ναι, παιδί μου, είναι ανάγκη. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τι ακριβώς συνέβη. Μείνουμε με την απορία. Ζήλεψε ή όχι ο Γιώργος Λιάγκας. Η απάντηση στο βίντεο που ακολουθεί. Ναι, αλλά εγώ κοίτα τις εγώ εδώ όμως. Τι! Τι γράμμα δεν τρέπεσε λίγο παντρεμένη γυναίκα. Εγώ γιατί. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή υποτίθεται ότι δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα ένα από τον άλλο. Ναι. Υποτίθεται. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Θα σας δείξω. Περίμενε. Βλέπω καρδιές και μπαλονάκια. Βλέπω καρδιές και μπαλονάκια. Προσέξτε. Άνοιξα ένα γράμμα που έλεγε πάνω. Έχουμε διαφορετικά. Πλέον η Σκορδά Γιώργος Λιάγκας. Και άρχισα ένα γράμμα που έγραφε προς Φέη Σκορδά. Και έπιασα ερωτική επιστολή προς τη γυναίκα μου. Τι έπρεπε να το βγάλεις. Ναι. Και γελάσαι. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ, κάντσι και εγώ για πάντα μαζί. Ποιο είναι αυτό, να τον δίνουμε, Γιώργο, πώ είναι αυτό. Κάνε ένα ζούμε εδώ. Εγώ και εσύ για πάντα. Μια στιγμή να την ανοίξω, παιδιά, να ακούτε τι. Περιμένετε. Δεν το αντέχω. Ακούστε. Υπάρχει. Έτσι, μωράκι μου. Υπάρχουν και χειρότερα. Και περιμένετε τη ρίξη έτσι που σου. Υπάρχει κάρτα που λέει δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ εμεί και όλα τα παιδιά. Συγγνώμη. Τα αντιλαμβάνεστε. Έχει γράψει δύο ερωτευμένα αρκουδάκια με το love story. Ναι. Και τη μουσική αυτή που παίζει και αναβασβήνουν τα λαμπιόνια για τα μπαλάκια πάνω. Έτσι, μωράκι. Μπορεί μου. Να ήταν παιδάκι που το έστειλε. Έτσι, μωράκι. Ούτε μαθήτρια δημοτικού δεν ήταν. Συγγνώμη, δεν γράφει κανένα. Εγώ και εσύ για πάντα μαζί και έτσι, μωράκι μου. Μωράκι μου με δασία και οξύ. Είναι παιδάκι. Συγγνώμη, δεν είχε κάποιο γράμμα. Κάτι. Είχε και γράμμα. Αυτό είναι το γράμμα που είχε και το γράμμα. Διάβασε και το γράμμα. Το γράμμα τι έλεγε. Ότι είναι κάποιο κύριο εδώ από μέρο τη Ελλάδο. Ναι, που θέλει να, όταν πα λέει στο συγκεκριμένο μέρο να τον επισκεφτεί, σου δίνει και διεύθυνση κτλ. Και εσύ τι κάνει γι' αυτό. Καμαρώνει. Με καμαρώνω, τι να κάνω. Δεν θέλω να το δίνουμε, Γιώργο. Άξιος, Γιώργο. Άξιος. Αυτό δεν είναι ντροπή. Ντροπή θα ήταν να πιάσει το αντίστροφο. Δηλαδή, γράμμα τη Σκορδά προ τον άλλον. Καλά, εντάξει. Αλλά είναι κυρία και το ξέρουμε αυτό. Αυτό εννοείται. Γι' αυτό ακριβώ βγάζω και αυτό. Εσύ τι κάνει, ανοίγει την αλληλογραφία. Γιατί έχει εκρύψει τίποτα από μένα. Όχι, αλλά ανοίγει την αλληλογραφία. Καλά, εσύ εντάξει, δεν φταίει. Αυτό εδώ δεν τρέπεται λίγο. Όχι, Γιώργο, σε παρακαλώ. Πάμε να τον δίνουμε, σου λέει. Μα δεν είναι κακό να έχει μανούρα. Γιώργο, μην κάνει μανούρα, μπορεί να έχει μηχανάκι τη HD. Να σου πω κάτι. Μα δεν είναι κακό να είναι εθνέ εξαυμαστέ, αλλά είναι κακό να σου ερωτικά γράμματα. Ερωτικά γράμματα. Θα πάρουμε τους φίλους μας τηλέφωνο. Ένα γράμμα στην Ιφοζήμα που έλεγε ο κλειδί. Το καθαρίσαμε αυτό, Γιώργο, ξεχάσε το. Δεν υπάρχει. Πάμε εμείς στα θέματά μας. Πρώτα απ' όλα, πειράζει τα πράγματά τη ώστε να τη ρωτήσει και ανοίγει πρώτα στα γράμματα. Αυτό ήθελα να πω. Με ποιο δικαίωμα ανοίγει τα γράμματα. Κύριε. Εντάξει, μπορεί να συμβεί αυτό να ανοίξει το γράμμα. Δεν μπορεί, μπορεί. Εντάξει, μπορεί να είναι. Όλοι το έχουμε κάνει αυτό. Ανοίγει τα γράμματα. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ νομίζω ότι προσπαθεί να φανεί εκνευρισμένο. Δεν νομίζω ότι ούτε έχει εκνευριστεί. Καλά, γιατί και η κάρτα. Να σου πω και η κάρτα δεν είναι τώρα. Νομίζει κανεί ότι είναι η κάρτα που έστειλε ένα παιδάκι για το γιο του όταν θα μεγαλώσει. Εν πάση περιπτώσει δεν ζήλεψε. Δεν είχε μέσα, δεν είδα κάτι. Όχι, είχε, αλλά δεν το έδειξε. Δεν μπορούσε. Μισά πράγματα τώρα. Όντω, είπε ότι
ένα κύριο από ένα μέρο τη Βορείου Ελλάδα που δεν έλεγε να σκεφτεί. Το ότι άνοιξε την αλληλογραφία τη γυναίκα του. Γιώργο, το ντροπή σου, θα σε μαλώσω. Είμαι σίγουρη ότι η Φέη θα την άνοιξε, την έβαζε την καρτούλα πάνω στο καμαρίνι να σε κοινή θέα για να τη δει. Αλλά όχι να τη ανοίξει και τη κάτσε δηλαδή. Για να τη δει σε κοινή θέα, για να ξέρει. Για να ξέρει. Δηλαδή θα του άρεσε του Γιώργου να ανοίξει. Και η Φέη καλαβέ. Αμαλάκι έχω τον κύριο Παντελή. Να τρέξω, λέω εγώ τώρα. Στην επαρχία. Εκτός κάτω στέλνει η ίδια στον εαυτό της για να δείξει ότι μετράει. Όπως στους εντυμότατους φίλους μου. Την έχετε την ταινία. Όπως εγώ δεν το έχω δει εκεί, το έχω δει στο άλλο με τη Ρελίσια Σίλβερστον. Α, όχι. Που στέλνει ο σύζυγος στη σύζυγό του λουλούδια με κάρτα που γράφει με πάθος και λέει δεν τρέπεσαι λιγάκι. Φεύγω και να πάω να βρω τους φίλους του. Α, όχι, εσύ, να βρω τους φίλους μου να τα πω. Α, εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω, αν είχατε δει μια ταινία παλαιότερα, τώρα έχω πήγαινα γυμνάσιο, όχι δημοτικό, που ήταν η Ελίση Σίβεστρο σε μια ταινία και τι έκανε. Για να είναι η ωραία του σχολείου, έστεινε δώρο στον εαυτό τη. Και κάθε μέρα που πήγαινε στο θρανείο πάνω, να το κάνετε κορίτσι αυτό γιατί πιάνει. Δεν το έχω κάνει εγώ, μου το έχω πει. Έβαζε λουλούδια και έπαιρνε μέσα. Μα ποιο είναι, παιδί μου, διάβασε την κάρτα. Μ, αυτό, καλή. Την άλλη μέρα, άλλο δώρο. Ξέρω εγώ γλυκά. Κάθε μέρα στον εαυτό τη. Δεν μα παίρνει εσύ τα γράμματα που έχει εδώ πάνω να δούμε τι λένε τα δικά σου. Θα τα δείξω μετά εσένα. Σίγουρα, θα είναι πιο ενδιαφέρον. Υποσχέσεις. Λοιπόν, δεν θα σα δείξω γράμμα, αλλά θα σα δείξω το iPhone 4, γιατί είναι σήμερα η κλήρωση και θέλω πάρα πολύ να το κερδίσει κάποιο που δεν έχει iPhone. Όχι να έχει και να θέλει κι άλλο. Βέβαια, αν θέλετε εσεί. Δεν έχω iPhone. Θα σα πω, βέβαια, αν θέλετε κι εσεί και δεύτερο.